κυβέρνηση έκανε ένα λάθος το οποίο μας βγήκε στο τέλος σε καλό όλων εμάς. Προσπάθησε μέσω του κοινωνικού αυτοματισμού να προσπαθήσει να φορτώσει βάρη από τη μια κοινωνική τάξη στην άλλη, ούτως ώστε να αντιδράσουμε μεταξύ μας και να κάνουν εκείνοι αυτό που θέλουν, αυτό που να ακολουθήσουν μάλλον πιστά τις εντολές που έχουν πάρει. Δυστυχώς για αυτούς τους γύρισε μπούμερανγκ. Και από ό,τι φαίνεται, όλες οι κοινωνικές τάξεις είμαστε μαζί απέναντι στην κυβέρνηση, που όλος ο κόσμος περίμενε ότι θα κάνει κάτι το διαφορετικό, ότι θα διαχειριστεί με καλύτερο τρόπο την κατάσταση. Δυστυχώς όμως, όχι τη διαχειρίζεται με καλύτερο τρόπο, τη διαχειρίζεται με πολύ χειρότερο τρόπο. Όπως είπε και ο Στέλιος Σοβοριάς, υπάρχουν προτάσεις από όλους τους κοινωνικούς φορείς, από όλες τις παραγωγικές τάξεις, με αναπτυξιακό στόχο, ούτως ώστε πραγματικά να αποφέρουμε έσοδα και χρήματα στα ταμεία της κυβέρνησης, του κράτους. Δεν ακούνε όμως. Δυστυχώς για μας και για αυτούς. Δεν ακούνε. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαλύσουν τη χώρα. Αυτό διαφαίνεται. Δώστε μας εγώ ένα προσωπικά παράδειγμα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Στο δεν ακούνε. Υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να μας πάνε ένα βήμα πιο μπροστά. Για δώστε μας ένα παράδειγμα. Θα σας πω σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγροτικό τομέα. Υπάρχει περίπτωση χωρίς παραγωγή, με αντικίνητα παραγωγικά, να μαζέψει έσοδα το Ταμείο του Κράτους? Εμείς ζητάμε το πολύ απλό. Δώστε μας το δικαίωμα να παράγουμε μεγαλύτερες ποσότητες, ούτως ώστε να βοηθήσετε να ξαναβρούμε τις χαμένες αγορές τον τελευταίο χρόνο, ούτως ώστε να κάνουμε εξαγωγές και να έρχονται χρήματα στην Ελλάδα. Με μια φορολόγηση ισοπεδωτική στην ουσία, με 26% οδηγούν τον κόσμο, ακόμα και αυτό που θα προσπαθήσει να παράξει τη φοροφυγή, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να μην πληρώσει, γιατί δεν θα αντέξει να το πληρώσει. Βλέπουμε προηγούμενα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Να αναφερθώ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο σκεπτικό λειτουργήσαν και στο τέλος έχασαν. Το ίδιο έκανα με τα τέλη κυκλοφορίας. Ξανά έχασαν. Το ίδιο κάνουμε με τους αγρότες και με όλους τους παραγωγικούς φορείς. Το φέρε, δεν φέρε, θα πρέπει να βγάζεις και για να φέρεις. Που δυστυχώς δεν μας δίνουν το δικαίωμα να πράξουμε. Τα μόνα μέτρα που έρχονται είναι ηφαισιακά. Εμείς θέλουμε αναπτυξιακά μέτρα. Ας μας δώσουν το περιθώριο να τους αποδείξουμε πραγματικά ότι εμείς μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα. Γιατί από ό,τι φαίνεται εκείνοι δεν μπορούν. Κύριε Τζουρτζάκη, το ψήφισμά σας αυτό αποστέλλεται στην κυβέρνηση, αποστέλλεται στους βουλευτές, αποστέλλεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, αποστέλλεται επίσης στα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά σας όργανα. Γιατί τόσο μεγάλη γκάμα? Γιατί πρέπει να είμαστε το επόμενο διάστημα όλοι μαζί. Οι κινητοποιήσεις από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουν σταματημό, ίσα ίσα που θα δυναμώνουν κάθε φορά και περισσότερο. Έχουμε την πανελλαδική απεργία στις 12 του μήνα, ακολουθεί το πανελλαδικό πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 18 του μήνα στην Αθήνα. Θα δώσουμε τέτοια μηνύματα στην κυβέρνηση που να καταλάβει ότι αν δεν μπορούν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να βγουν από την οικονομική κρίση, θα πρέπει να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει αυτή έτσι. Πιστεύετε ότι είναι η μόνη λύση? Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν ακούει και υιοθετεί μόνο εντολές από τους δανειστές, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Την Πέμπτη θα είσαστε όλοι μαζί στις κεντρικές πλατείες. Σημαίνει ότι και τα αγροτικά και τα τρακτέρ μετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση της Πέμπτης? Οι αγρότες θα μετέχουν σίγουρα. Τώρα αν θα κατεβάσουμε αυτοκίνητα ή τρακτέρ θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Διότι δεν είναι και τόσο εφικτό να έρχονται τα τρακτέρ, ειδικά με τέτοιο καιρό, αλλά και με τέτοια κρίση. Ο αγρότης έχει να πάρει χρήματα στη τσέπη του από εδώ και 8-9 μήνες, 10. Μας είναι λίγο δύσκολο. Θα το δούμε όμως τις επόμενες μέρες. Και αν δούμε ότι χρειαστεί να δώσουμε παρουσία και με τα τρακτέρ, θα είναι και τα τρακτέρ εκεί.